Μετά από πολύ καιρό που πραγματικά είναι στριμωγμένο στη γωνία ο Τούρκος Πρόεδρος ή σφυρίζει αδιάφορος, και χθες που τον ακούσαμε στη Βουλή τελικά δεν τάχωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αντίθετα είπε που ήμασταν φιλαράκια, που ήρθες και με είδες όταν ήμουν άρρωστος. Δηλαδή όλοι ψάχναμε να βρούμε ένα μαντήλι να σκουμπίσουμε το δάκρυ που έτρεχε από το, από το μάτι. Είναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι με συγχωρείτε, η αντίδραση του Τούρκου Προέδρου σε αυτό που έγινε, δηλαδή στην αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων, είναι μάλλον υποτονική για τα δεδομένα του Προέδρου Ερντογάν. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς πως έχει αντιδράσει σε άλλες περιπτώσεις. Άρα εδώ να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, δεν τον παίρνει να κάνει μαγκές. Νομίζω ότι σε επίπεδο τακτικής έγινε μια επιλογή στην Τουρκία που ενδεχομένως να αποδειχθεί σοφή, να σηκώσουν τους τόνους άνθρωποι όπως ο Τσαβούσογλου, όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, όπως, αλλά ο Τούρκος Πρόεδρος να είναι πιο υποτονικός, έτσι ώστε να αφήσει να κρατηθεί έτσι μισάνοιχτη η πόρτα, την οποία άφησε μισάνοιχτη ο πρόεδρος Μπάιντεν με την πρόσκληση να συναντηθούν στο περιθώριο της σύσκεψης του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένας τακτικισμός εύλογος, θα έλεγα, εύλογος, από τη στιγμή που είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Τουρκία, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να πάρει μια απόφαση η οποία θα έχει χωρίς ιστορικό προηγούμενο, δηλαδή να διαρρήξει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και τη Δύση και το ΝΑΤΟ βεβαίως, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση για την αντίδραση. Τώρα, έχετε όντως δίκιο ότι είναι, θα λέγαμε, κακό το φεγγάρι για τον Τούρκο Πρόεδρο και στο εσωτερικό, γιατί υπήρχε βεβαίως έτσι κι αλλιώς η μάλλον κακή κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, έτσι, μια πολύ εύθραυστη κατάσταση εξαιτίας της λίρας, της κατάρρευσης της λίρας. Είναι η επιδείνωση όλων των δικτών και κυρίως η επιστροφή της φτώχειας σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, τα οποία είχε ευεργετήσει η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική πολιτική που είχε ασκήσει το καθεστώς Ερντογάν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις δύο δεκαετίες. Είναι η πρώτη φορά που δημοσκοπικά τουλάχιστον, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να χάνει, είναι η πρώτη φορά που δεν συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από 30%, και αυτό είναι πρωτοφανές τα τελευταία 20 χρόνια. Φαίνεται να ιτάται, αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές, θα έχανε όχι από έναν αλλά από δύο υποψήφιους. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Υπάρχουν αδιέξοδα στην εξωτερική πολιτική, αδιέξοδα στην εσωτερική πολιτική. Η Τουρκία είναι μια χώρα εν πολλής εξαρτημένη από τις επιλογές άλλων, της Μόσχας σε μια σειρά από μέτωπα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και καλύτερα να τα διαχειριστεί ένας πρόεδρος ο οποίος, επαναλαμβάνω, πια για πρώτη φορά βλέπει το φάσμα της ήττας και της φθοράς. Τώρα βλέπουμε και εμείς μια διαφορετική σελίδα, κύριε Φαντή, κύριε καθηγητά, διότι βλέπουμε να αναχαιτίζουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία και τη διάθεση του Τούρκου Προέδρου, που μέχρι πρότινος αντιλαμβάνεστε ότι είχε άλλα χαρακτηριστικά, επιθετικά τουλάχιστον απέναντί μας, τόσο στη ρητορική όσο κάποιες φορές βλέπαμε και στην πράξη. Δηλαδή είδαμε σκάφη του πολεμικού ναυτικού να βγαίνουν ακόμα και να συγκρούονται με τα δικά μας. Έτσι έχετε δίκιο. Όλα αυτά όταν οι παράγοντες, σε πάση περιπτώσει, ήταν διαφορετικοί. Υπήρχε ένας πρόεδρος στο Λευκό Οίκο, στον οποίο ο πρόεδρος Ερντογάν είχε αδιαμεσολάβητη έτσι πρόσβαση, και υπήρχε και μια αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ δύο ηγετών που διακρίνονται για τα αυταρχικά τους έτσι, και απολυταρχικά αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν υπάρχει. Έκλεισε
κέρδισε με τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η Ελλάδα άντεξε στις πιέσεις και στη θάλασσα και στην στεριά, και αυτό είναι έτσι παραδόξως, θα έλεγα, για την αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής. Άντεξε το ελληνικό κράτος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άντεξε μέχρι η συγκυρία να είναι ευνοϊκότερη για μας και δυσμενέστερη για την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προεξοφλήσουμε μία περισσότερο ήπια στάση μακροπρόθεσμα. Αλλά αν άλλωστε, θέλετε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Είναι... Έτσι. Βεβαίως είναι πραγματιστής και ξέρει να προσαρμόζεται όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις. Σωστό. Θα ήθελα, κύριε Παντή. Αυτό είχε δείξει στο παρελθόν. Να σας παρακαλώ να βάλουμε μια αντελεία, να δώσουμε μικρόφωνο στην καλή συνάδελφο, τη Βασιλική του Γιούτσου, και να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και με το Κυπριακό. Να δούμε τελικά ποιοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι και προσπαθούν να βρουν λύση και αν υπάρχει ελπίδα για λύση. Κύριε Φαντή, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι και τις 29 Απριλίου. Εξακολουθεί να είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, καθηγητής Κώστας Ιφαντής, να μας βοηθήσει λοιπόν για τα αποτελέσματα και αν τελικά θα υπάρξει κάποιο κοινό σημείο αναφοράς, κύριε Ιφαντή. Με βάση αυτά που ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και αυτό που ξέρουμε είναι οι επίσημες τοποθετήσεις που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας από την τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά, ότι θεωρούν ότι δεν υφίσταται πλαίσιο διαπραγμάτευσης για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά αυτό το οποίο, γιατί αυτό έχει αποτύχει, έχει απαξιωθεί, δεν θέλουν να επαναλάβουν τα τουρκικά επιχειρήματα και εν πάση περιπτώσει ότι η μόνη προοπτική είναι η λύση στην βάση δύο κυρίαρχων κρατών. Τώρα, αν αυτά τα κράτη θα είναι εντελώς ανεξάρτητα ή αν θα είναι στο πλαίσιο μιας χαλαρότατης, πιο χαλαρής δεν γίνεται, συνομοσπονδίας, ελάχιστη ίσως διαφορά έχει, στο βαθμό που είναι και τα δύο είναι σε μια απολύτως διχοτομική λογική. Άρα, εάν αυτή δεν είναι απλώς μια μαξιμαλιστική θέση για να προσγειωθεί η Τουρκία στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης σε μια περισσότερο, αν θέλετε, αποδεκτή από όλες τις πλευρές λύση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα φανεί μετά την άτυπη πενταμερή. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Γενικός Γραμματείας δεν φαίνεται να είναι αισιόδοξος, και γι' αυτό αυτή τη φορά έχουμε μια καινοτομία. Και η καινοτομία είναι ότι η πενταμερής, έστω και άτυπη, προηγείται της οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η μεθοδολογία πάντοτε στο παρελθόν ήταν, ξεκινούσαν με κάποια μορφή συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή Τουρκοκυπρίων και Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε θα θυμόσαστε, είτε εκ του σύνεγγις, είτε εν πάση περιπτώσει στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εφόσον ολοκληρώνονταν μία φάση τεχνικών διαπραγματεύσεων για το περιουσιακό, για το εδαφικό, και εφόσον υπήρχε προοπτική της τελικής συμφωνίας, τότε συγκαλείται η πενταμερής. Τώρα ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι αισιόδοξος, προσπαθεί να δει αν υπάρχει, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, περιθώριο να φτάσουμε σε μία συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα για το πλαίσιο λύσης και μετά να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες της διευθέτησης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι από αυτήν τη συνάντηση. Κατά πάσα πιθανότητα εγώ θα έλεγα ότι θα υπάρξει άλλη μία, ίσως σε ένα ή σε δύο μήνες από τώρα, πριν καταλάβουμε. Ούτε αισιόδοξο σας ακούω, έτσι όπως μου τα λέτε, ούτε πολλές ελπίδες υπάρχουν. Φέξε μου και γλίστρισα, θα έλεγε τώρα όποιος ακροατής μας άκουγε, κύριε Ιφαντή. Κοιτάξτε, σας είπα.
είπα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αισιοδοξία από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά κατεβαίνει με αυτή τη λογική. Αν επιμείνει και αν δεν είναι μπλόφα, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, δεν υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας, γιατί δεν είναι ότι ένα τέτοιο πλαίσιο λύσης, εντάξει, είναι απαράδεκτο, δεν ξέρω τις ζυμώσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά όσο μπορώ να παρακολουθώ, δεν υπάρχει κάποια πολιτική δύναμη η οποία να ευνοεί μια τέτοια λύση. Τι να πω. Λοιπόν, θα δούμε. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Λοιπόν, να είστε καλά.